Λούφε, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Το αρπίλι στον αγωγό ΙΣΜΕΤ χαρακτηρίζεται ένα άτυπο κείμενο που έστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στην Αθήνα, την Ιερουσαλήμ και τη Λευκοσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι δεν υποστηρίζει την κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Όμως, σε άλλο σημείο παρακάτω στο δισελίδο έγγραφο, τονίζει ότι το έργο προκαλεί εντάσεις στην περιοχή και αναφέρεται προφανώς σε διαμαρτυρίες της Τουρκίας που δεν συμφωνεί με την κατασκευή του αγωγού. Το περίεργο της υπόθεσης του Ανούφρε είναι ότι μέσω αυτού του άτυπου εγγράφου η Αμερική δείχνει να υποστηρίζει τον Eurasia Interconnector. Είναι το έργο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με Ισραήλ και της Κύπρου. Mm-hmm. Επίσης, φαίνεται να υποστηρίζει και τον Euro Africa Interconnector που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο. Η αμερικανική θέση προκαλεί αντιδράσεις από τις ενδιαφερόμενες χώρες και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, καθώς και οι δύο χώρες παραμένουν πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, χωρίς να έχουν ποτέ δημιουργήσει προβλήματα στην υπερδύναμη. Και με αυτόν τον τρόπο, Μιχάλη, αν με επιτρέπεις, υπάρχει μια δεδομένη πλέον θέση ότι παίρνει μέρος η ίδια η Αμερική σε αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκάθαρα υπέρ των τουρκικών θέσεων. Κοίταξε, σε ένα άλλο σημείο αναφέρεται στις τουρκικές προκλήσεις, αλλά αυτό που μας εντυπωσιάσει είναι ότι οι τρεις χώρες στις οποίες αναφέρεται είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, mm-hmm. σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία έχει τορπιλήσει mm-hmm. όλους τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Πηγές χαρακτηρίζουν το άτυπο κείμενο που έστειλε η Ουάσιγκτον στις τρεις πρωτεύουσες ως πισόπλατη μαχαιριά. Δεν γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τι θα πράξει ο Ισραήλ, που είχε καταθέσει την πρόταση για τον αγωγό ΙΣΜΕΤ. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πηγές, είναι ακατανόητη η αμερικανική στάση για ένα έργο το οποίο μπορεί λόγω άλλων συνθήκων να μην κατασκευαστεί ποτέ. Επίσης, δεν ζητήθηκαν αμερικανικά κονδύλια για την κατασκευή του αγωγού, ο οποίος θα στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση και από εταιρείες που ερευνούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Εννοείς για το ότι κρίνεται οικονομικά σύμφορη η επένδυση. Συγγνώμη, ο Νούφλε, δεν σε άκουσα. Εννοείς λόγω άλλων συνθήκων για την κατασκευή, λόγω άλλων συνθήκων στην οποία αναφέρθηκες προηγουμένως, εννοείς για το γεγονός ότι θεωρείται ουσιαστικά μια σύμφορη επένδυση. Και αυτό, αλλά μπορεί να προτιμηθεί ένας αγωγός ο οποίος θα ενώνει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Mm-hmm. Μπορεί να αποφασίσουν οι χώρες, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους να αποφασίσει για κάποιον άλλο αγωγό. Μάλιστα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο της πολιτικής των γραφειοκρατών για να προστατευτεί η σχέση της Αμερικής με την Τουρκία, αποφασίστηκε να αποφευχθούν συγκρούσεις με τον Ερντογάν μέχρι τις εκλογές. Οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα ιτηθεί ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας και θα απαλλαγούν από αυτό με δημοκρατικές διαδικασίες. Όμως, στο πλαίσιο αυτής της κακής και αντιέξοδης πολιτικής τους, θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις τους με τρεις πιστούς συμμάχους τους, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Για να είμαστε πάντως δίκαιοι σε αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, σε ένα σημείο του εγγράφου, αυτού του άτυπου εγγράφου, τονίζεται η αντίθεση των ΗΠΑ στις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ.